Καλησπέρα. Σήμερα οι μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης στην Τρίτη Λυκείου εξετάστηκαν στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Ένα μάθημα που παραδοσιακά οι μαθητές γράφουν υψηλές βαθμολογίες. Η διάρθρωση των θεμάτων ήταν όπως κάθε χρόνο. Το πρώτο θέμα ήταν κλειστού τύπου. 5 ερωτήσεις σωστού λάθους, οι οποίες ήταν απλής κατανόησης από τη θεωρία. 2 πολλαπλής επιλογής, τα οποία ήταν υπολογιστικά και είχαν σχέση με το δεύτερο και πέμπτο κεφάλαιο. Το δεύτερο θέμα ήταν παραδοσιακά μία θεωρία από το κεφάλαιο 1. Το τρίτο θέμα ήταν από το κεφάλαιο που μπήκε φέτος στην ύλη, πολύ κοντά σε αυτό που έπεσε προχθές στα τεχνικά λύκεια. Και κάποιοι μαθητές υποστηρίζουν ότι δυσκολεύτηκαν λίγο στις πράξεις. Ωστόσο, ήταν απλή αντικατάσταση των τύπων και γι' αυτό και υπάρχει αρκετή ικανοποίηση από τους μαθητές. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο τέταρτο θέμα, δεν έπεσε παραδοσιακά ένα συνδυασμός των κεφαλαίων που σχετίζονται με τη ζήτηση και την προσφορά και την κρατική παρέμβαση. Ήταν ένα θέμα από το τρίτο κεφάλαιο και συγκεκριμένα από το κόστος. Είχε μόνο 3 ήθελε απλά ένα συνδυασμό των τύπων και η πλειοψηφία των μαθητών ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι και φέτος θα δούμε πάλι σε αυτό το μάθημα υψηλές βαθμολογίες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά και καλή συνέχεια στις σπουδές τους.